Μακριά από τις στερεότυπες εκφράσεις περί μιας καθολικά πολιταρχικής, ανατολίτικης δεσποτείας, το Βυζάντιο ακολούθησε τις παλαιές ρωμαϊκές και ελληνιστικές παραδόσεις της μεικτής ένομης πολιτείας. Μεικτής, διότι τον αυτοκρατορικό θεσμό περιστήχιζαν πολιτιακοί παράγοντες αριστοκρατικής, δημοκρατικής και δημοκρατικής υφής, των οποίων η δύναμη κειμενόταν κατά καιρούς. Ένομης, διότι αν και ο αυτοκράτορας σε θεωρεί το έμψυχος νόμος, με ελευθερία να νομοθετεί κατά το δοκούν, υπήρχε γενικότερη αρχή πως έπρεπε να τηρεί τους υφιστάμενους νόμους, να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών και να ακολουθεί και τη χριστιανική αρχή της φιλανθρωπίας. Η βυζαντινή ιστοριογραφία και πολιτική φιλοσοφία κάνει σαφή διάκριση μεταξύ βασιλέως και τυράννου. Ορίζει δε την ανατροπή του Δευτέρου ως πράξη νόμιμη, επιβεβλημένη και θεοφύλητη. Αντίστοιχα, υπήρχε διάκριση μεταξύ του συγκεκριμένου βασιλέως και της βασιλείας ως θεσμού, καθώς και της βασιλείας με την όλη πολιτεία. Μαζί με τη Σύγκλιτο, ο γνωστότερος πολιτιακός παράγων του Βυζαντίου είναι η Δήμη. Οι Δήμοι προέκυψαν από τα αθλητικά σωματεία των πόλεων και ειδικά του ξακουστού υποδρόμου της Κωνσταντινούπολης. Εκεί κυριαρχούσαν οι αρματοδρομίες, θέαμα το οποίο κέρδισε την προσοχή και τη φανατική προσήλωση λαού και αρχόντων, ως και των αυτοκρατόρων. Υπήρχαν τέσσερις Δήμοι, οι Πράσινοι, οι Βένετοι, οι Ρούσιοι και οι Λευκοί. Οι ισχυρότεροι, και από ένα σημείο και μετά μόνοι Δήμοι, ήταν οι Πράσινοι και οι Βένετοι. Ο θεσμός των Δήμων απαντούσε ήδη στη Ρώμη πριν από τη Βυζαντινή εποχή. Εκτός από την Κωνσταντινούπολη, οι Δήμοι ήταν διαδεδομένοι στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας, όπως την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια. Έχει βρεθεί πλήθος επιγραφών σε μνημεία ή σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, με ευχές για τον έναν ή τον άλλο Δήμο. Το ζήτημα της ταύτισης των Δήμων με κοινωνικές και θρησκευτικές τάξεις έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Σε γενικές γραμμές, είναι αποδεκτό πως χωρίς να υπάρχει απόλυτη ταύτιση, τους Βενέτους στήριζε η παλιά συγκλητική αριστοκρατία και οι ακόλουθοί της, ενώ τους Πρασίνους, οι βιοτέχνες, οι αυλικοί και ανώτεροι υπάλληλοι μαζί με τεχνίτες, εργάτες και άλλους. Οι Βένετοι κατά κανόνα ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ενώ οι Πράσινοι μονοφυσίτες. Την περίοδο της μεγαλύτερης επιρροής των Δήμων, μεταξύ της Βασιλείας Θεοδοσίου Δευτέρου και Ηρακλείου, πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι αλλά και αυτοκράτορες έπαιρναν το μέρος του ενός ή του άλλου Δήμου. Ο Αναστάσιος ο Πρώτος, για παράδειγμα, ήταν οπαδός των Ρουσίων, ενώ ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος και ο Ζήνων των Πρασίνων. Λόγω της δημοφιλίας τους, οι Δήμοι είχαν μεγάλη βαρύτητα στα πολιτικά πράγματα της Κωνσταντινούπολης. Συμμετείχαν πρώτα απ' όλα στην αναγόρευση του νέου αυτοκράτορα. Συγκεντρωμένοι στον υπόδρομο, το εξέφραζαν τα παράπονά τους, συχνά με πολύ επικριτικό και καυστικό τρόπο, ενώ πρωτοστατούσαν σε εξεγέρσεις. Παράλληλα, συμμετείχαν στην άμυνα της πόλεως σε καιρό κινδύνου και βοηθούσαν σε δημόσια έργα, όπως την επισκευή των τείχων ύστερα από το σεισμό του 447. Αρχηγός του Δήμου ήταν ο Δήμαρχος, τον οποίον διόριζε ο Αυτοκράτορας. Υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ των Δήμων και των Μερών, καθώς και του παλαιότερου θεσμού του Φακτιοναρίου με του Δημάρχου. Εκτός από τους Δήμους της πόλεως, υπήρχαν και οι Περατικοί, στη μικρασιατική πλευρά του Βοσπόρου, με περισσότερο στρατιωτικό ρόλο. Προϊστάμενος των Περατικών Πρασίνων ήταν ο Δομέστικος των Σχολών, ενώ των Περατικών Βενέτων ο Δομέστικος των Εξκουβιτόρων, οι λεγόμενοι Δημοκράτες. Κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού του Πρώτου, οι Δήμοι έφτασαν στο απόγειο της ισχύως τους, αλλά δέχτηκαν και το πιο συντριπτικό πλήγμα από το οποίο δεν θα ανέκαμπταν ποτέ. Αρχικά, ήδη προτού γίνει αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός ταυτίστηκε με τους Ορθοδόξους Βενέτους. Την περίοδο 520 με 524 μάλιστα, οι Βένετοι προκάλεσαν επεισόδια και δολοφονίες Πρασίνων στην Αντιόχεια και σε άλλες πόλεις Ανατολής με την ανοχή των αρχών, προτού η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου και ακολουθήσει καταστολή. Η μονοφυσίτισσα σύζυγος του Ιουστινιανού, Θεοδώρα, στήριζε τους Πρασίνους. Οι δύο Δήμοι παραμέρισαν τις διαφορές τους και συμμάχησαν αναπάντεχα κατά του αυτοκράτορα στη στάση του Νίκα το 532, με αφορμή την καταδίκη σε θάνατο δύο μελών τους. Οι εξεγερμένοι απαιτούσαν την απομάκρυνση των ικανών, όμως διεφθαρμένων αξιωματούχων του Ιουστινιανού, Τριβωνιανού και Καπαδόκη, ενώ συσπηρώθηκαν γύρω από τους ανιψιούς του αυτοκράτορα Αναστασίου, τους οποίους πολλοί θεωρούσαν νόμιμους διαδόχους του θρόνου,
έναντι του ταπεινής καταγωγής Ιουστινιανού. Η στάση προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και ο αυτοκράτορας σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα. Η δυναμική παρέμβαση της Θεοδόρας του άλλαξε τη γνώμη, οπότε έστειλε το στρατό υπό τους Βελισάριο και Μούνδο να συντρίψει τους εξεγερμένους. Ακολούθησε σφαγή στον υπόδρομο και εκτέλεση του Υπάτιου, ανιψιού του Αναστασίου, τον οποίον οι Δήμοι είχαν σχεδόν παρά τη θέλησή του ανακηρύξει αυτοκράτορα. Έκτοτε οι Δήμοι αποδυναμώθηκαν, όμως δεν εξαφανίστηκαν. Ήταν παρόντες στην ανατροπή του αυτοκράτορα Μαυρικίου το 602 και την πρώτη εκθρόνηση του Ιουστινιανού του Δευτέρου το 695. Και πάλι όμως δεν είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων όπως παλιότερα. Από τον 7ο αιώνα και μετά, ο στρατός ανεβοκατέβαζε αυτοκράτορες, ενώ η σταθεροποίηση δυναστιών και η ενίσχυση του αυτοκρατορικού θεσμού από τον 9ο αιώνα άφηναν μικρότερα περιθώρια πολιτικής παρέμβασης. Από ένα σημείο και μετά, ο ρόλος των Δήμων στην πολιτική περιορίστηκε στην ανακτορική εθιμοτυπία με την απαγγελία ύμνων στον αυτοκράτορα κατά τη διάρκεια τελετών. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης συνέχισαν να συγκεντρώνονται στον Ιππόδρομο και την Αγία Σοφία για να συζητήσουν κρίσιμα θέματα, να ανατρέψουν ή να υπερασπιστούν έναν αυτοκράτορα, όμως οι Δήμοι ως οργανώσεις ήταν απόντες. Τέτοια λαϊκά φαινόμενα και θεσμοί δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν ψευδείς και υπερβολικές εντυπώσεις για την πολιτική ζωή του Βυζαντίου, η οποία σαφώς κυριαρχεί από τη Βασιλεία. Όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία για να καταδείξουν τις πολλές πτυχές ενός πολιτεύματος ποικιλόμορφου και με αντίρροπες εσωτερικές τάσεις, αλλά και την πολιτιστική γενεαλογία του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Όπως σημειώνει η Εκατερίνη Χριστοφιλοπούλου, το γεγονός ότι οι σασπόλεις της Ανατολής στα μέρη, τα άλλοτε αθλητικά σωματεία, προσέλαβαν πολιτικών χαρακτήρα και ανέπτυξαν πολιτική δράση αντίρροπων απολυταρχικών τάσεων, φέρει αυτά ως συνεχιστάς της φιλελευθέρας ελληνικής παραδόσεως, αίποτε πλανωμένης εις τον πολιτικό ορίζοντα των πόλεων της Ανατολής, αμιγώς ελληνικών ή εξελληνισμένων και υπό την πολιτιστική πνοή του ελληνισμού διαβιούσεων.